Στην άμεση καταγραφή των αυθαιρέτων κτισμάτων προχωράει η αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, η οποία έλαβε έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντο Γιώργο Σταθάκη. Παραλληλό, ο Υπουργό Περιβάλλοντο ζητά και τα αιτήματα χρηματοδότηση για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων. Ο Υπουργό έστειλε το εν λόγω έγγραφο στου 7 συντονιστέ αποκεντρωμένων διοικήσεων τη χώρα. Το έγγραφο παρελήφθηκε από τον συντονιστή τη αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, κ. Ντίτορα, ο οποίο δήλωσε ότι η καταγραφή θα ξεκινήσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί σε μερικέ ημέρε. Ο ίδιο επεσήμανε ότι η καταγραφή θα αφορά στα αυθαίρετα κτίσματα, για τα οποία υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσει δικαστηρίων. Ο συντονιστή τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενημέρωσε ακόμη ότι όταν δεν υπάρχουν εξασφαλισμένοι πόροι για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων, τότε οι ΟΤΑ, οι ιδιώτε, μπορούν να αναλάβουν με δικά του έξοδα τη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι τι προηγούμενε ημέρε ψηφίστηκε τροπολογία για την κατεδάφιση των αυθρέτων κτισμάτων, η οποία επιταχύνει και απλοποιεί τι διαδικασίε αντιμετώπιση πολεοδομικών και περιβαλλοντικών παραβάσεων. Η πρώτη κατεδάφιση αυθαιρέτου πανελλαδικά έγινε πριν από 8 ημέρε και αφορούσε σε μαντρότυχο στη Χαλκιδική που εμπόδιζε την πρόσβαση στη θάλασσα.